2 λεπτά ακόμα. Επιταχύνετε, νομίζω ότι είστε αρκετά κοντά. Είμαστε κοντά, όντως. Τα ίδια είναι, αφού σας το λέω, δεν ακούτε. Επιταχύνετε. 3 έχουμε. Ναι, ρε. Τα κατελείωνε. Παιδιά, έχουν 2 σακιά παραπάνω. Δεν ξέρω αν αξίζει. Τελείωνε, ρε. Έλα, πάμε, ρε. Σκρύψε, ρε. Βλέπω τα παιδιά, όντως έχουμε ίδια. Αλλά βλέπω και τον Παύλο ότι έχει κρυμμένο ένα τσουβάλι, λέω εντάξει. Καλά, Φίλιππε, φέρτα. Κάτσε ρε, θα με κάνει αντίστοιχο. Ένα λεπτό έμεινε, παιδιά. Πόσο? Ένα λεπτό ακόμα. Ποιο τα φέρω ρε, πάμε, πάμε. Δεν θα σταματήσω με τίποτα, γιατί μετά θα έχω ένα στεναχωρημένο μαράκι που θα θέλει κάστανα και άμα δεν τα κερδίσω, δεν θα μπορώ να το κοιτάω και να τη βλέπω στεναχωρημένη. 30 δευτερόλεπτα. Φέρτα, αγαπητέ. Ο Γιάννης δεν ξέρω αν έχει μπιφ μαζί μου. Εγώ πάντως σίγουρα δεν έχω μαζί του. Δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά, εμένα αυτό, όλο αυτό μου περνάει αδιάφορο. Ευχαριστώ πολύ, μου. Μπράβο, αγάπη μου. Μπράβο. 10 δευτερόλεπτα. Μπράβο. Μπράβο. Εντάξει, χάσαμε. 5, 4, 3, 2, 1. Τέλος χρόνου, παιδιά. Συγχαρητήρια. Καλή δουλειά, βλέπω, κάνατε και οι δύο. Βέβαια, είχες... λειτουργήσες λίγο η πουλά μου, είχες κρύψει ένα, δεν το είχα δει. Θα ζυγίσουμε όμως και θα δούμε τον νικητή μας. Με το τσουβάλι αυτό που έχω βάλει στην άκρη, πιστεύω ότι είμαστε σίγουρα 5 κιλά παραπάνω από τους γαλάζιους. Άλλη μια αποστολή έφτασε στο τέλος της. Γιάννη, πώς πιστεύετε εσείς ότι έχετε πάει? Με αυτά που έχω δει λίγο με τα σακιά, πιστεύω πως έχουμε κερδίσει. Φίλιππε, εσύ, θα σας βγούμε νικητές σήμερα? Μακάρι. Αν δεν έχουν κανένα κάστανο που είναι 5 κιλά μέσα το καθένα, έχουμε κερδίσει. Καμία πέτρα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν τη διαδικασία. Πάμε λοιπόν πρώτα οι πράσινοι. Πήγαινε, παιδιά, να φέρετε πρώτα τα σακιά σας. Αφού μετρήσαμε τα καρύδια μας, ήρθε η ώρα να μετρήσουμε και τα καστανά μας. Σίγουρα πιο βαριά είναι τα δικά μας. Πήγα να κερδίσουμε και από συνήθεια χάσαμε. Wow. Just. Wow. Είπαμε όλοι ότι είναι 44 κιλά. 44 κιλά κάστανα έχουμε μαζέψει. Πρέπει να έχω μαζέψει τα 15, θα πω. 20, 25. 5 κιλά διαφορά. Παραπάνω. Εγώ 7, 9. Το λέω. Εγώ λέω 9. 11. Τι ποντάρετε? Over 10. Άρα το πάμε σε στοίχημα. 36,5. 33. 35. Σιγά, θα 33. Είναι. Over 10. 33. 35. 33. Το πάρε. Είπα over 10. Κάποιος είπε 33. Και πέτυχα το over 10, adjust. Μπράβο, παιδιά. Πάνω από 10 κιλά η διαφορά. Απογοήτευση, κρίμα, τελευταία αποστολή, πάλι μάδια χέρια. Νικητές εσείς για ακόμα μια φορά στην τελευταία αποστολή. Και εγώ λοιπόν, Παύλο, εγώ θα σου κάνω την εξής ερώτηση και θα αποφασίσετε σαφώς ομαδικά. Μήπως επειδή είναι και η τελευταία δική μου αποστολή, να αφήνουμε στα παιδιά τη δυνατότητα να πάρουν μισό τσουβάλι κάστανα μαζί τους? Ολόκληρο. Ολόκληρο. Συμφωνείτε όλοι? Ναι. Ναι. Αυτό εγώ πρέπει να σας πω συγχαρητήρια. Ναι. Λέγεται ομαδικό πνεύμα. Κάποια πιο πονηρή από εμένα θα έλεγε ότι η κίνηση του Παύλου ήταν επειδή ήταν ο Αλέξανδρος μπροστά να δώσει ένα τσουβάλι. Έχει πει πολλές φορές στο σπίτι ότι όταν έρθουν οι γαλάζιοι δεν θα περάσουν καλά. Να μοιράσουμε τις προμήθειες πριν έρθουν στο σπίτι. Σίγουρα το σκέφτεται στρατηγικά, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση το θεωρώ ακραίο. Έστω και έτσι κάτι θα κάνω. Όχι κάτι, σας λέω ξανά. Είναι υπερτροφή. Εκμεταλλευτείτε την και ευχαριστήστε τους, γιατί είναι σημαντικό αυτό. Εγώ, επειδή είμαι αρκετά περήφανη, η αλήθεια είναι ότι αν ήμουν η αρχηγός, μπορεί και να μην την έπαιρνα τη σακούλα. Ξενέρωσα. Εγώ λοιπόν, εγώ σας αποχαιρετώ. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Και στο επανειδήν. Να είστε καλά, παιδιά. Γεια σας. Χαρήκαμε. Τελευταία εξωτερική αποστολή. Κλείνει ένα ωραίο κομμάτι με τον Αλέξανδρο. Χάρηκα πολύ που το γνώρισα. Είναι πολύ καλό παιδί. Και μας έδειξε πολλά πράγματα.